Μια ωραία ανοιξιάτικη μέρα έφτασε στο Conte del Mare ένα συνεργείο εργατών με σκοπό τη συντήρηση του κτηρίου. Ανάμεσα στους εργάτες και ο Αλέξης, ένας νεαρός με όνειρα για μεγάλη καριέρα στο τραγούδι. Η Μάρο ερωτεύεται ακαριέα τον Αλέξη και του προτείνει να φιλοξενήσει εκεί την ονά του που έρχεται από τη Βραζιλία με σκοπό να του γράψει στο όνομά του ένα μεγάλης αξίας αρχοντικό στο παλιό ψυχικό. Η Βάσια όμως, η μάνατζερ του Αλέξη, δεν βλέπει με καλό μάτι τη σχέση της Μάρος και του Αλέξη. Ώσπου η Μάρο φεύγει ξαφνικά από το ξενοδοχείο για τη Σαλαμίνα εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας της μάνας της. Από την άλλη, η Αθηνά λέει στον Αλέξη ότι θα του γράψει τη βίλα στο ψυχικό μόνο αν έχει μια σοβαρή σχέση με ένα κορίτσι. Έτσι η Βάσια ψήνει τον Αλέξη να παρουσιάσουν τη Μάρο για κοπέλα του Αλέξη, που τους βολεύει κιόλας αφού λείπει. Έτσι και γίνεται, όταν επιστρέφει ξαφνικά η Μάρο και πέφτει πάνω στην ονά, που με μεγάλη της χαρά τη φέρεται σαν να είναι η κοπέλα του Αλέξη. Ποιος είναι? Η νονά σου, αγόρι μου. Νονά μου, μια στιγμή, γιατί είμαι με τον Μπουρνούζι. Κρύψου. Έλα, άνοιξε, αγόρι μου. Άνοιξε να δεις τι σου φέρνω. Αλέξη μου, Αλέξη μου. Μάρο μου, πότε γύρισες? Τι ήταν αυτό που ακούστηκε? Αυτό ήταν ο εξαιρισμός. Έχει τα μαύρα του τα χάλια. Καλά, εντάξει. Άντε πηγαίνετε τώρα να ετοιμαστείτε. Να κατέβουμε κάτω στην πισίνα, να πιούμε ένα ποτό, να σας καμαρώσω έτσι τα δυο σας αμπιτζουλάκια. Αχ, νονά μου, ξέρετε, είμαι πολύ κουρασμένος. Μήπως δεν τα αφήνουμε καλύτερα για αύριο? Κατάλαβα, θέλετε να μείνετε τα δυο σας και μόλις γυρίσω την πλάτη μου? Άτιμα. Εντάξει. Όπου υπάρχει σεξ, εγώ υποκλίνω. Εγώ πάλι, όχι, συγγνώμη, θέλω να τα ακούσεις αυτό προσεκτικά. Εγώ πάλι υποκλίνομαι μόνο στο καλό σεξ. Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Εγώ έλεγα μήπως φεύγατε και οι δυο μαζί τώρα. Τι? Θα κοιμηθείς χωρίς τη Μάρο? Ούτε εμένα μ' αρέσει η ιδέα, αλλά πρέπει. Άμα θες να σου γράψω τη βίλα και να γίνεις μόνιμος κάτοικος παλαιού ψυχικού, δεν θέλω να ακούω αηδίες. Μα νονά μου, δεν είναι ότι δεν θέλω, αλλά να. Σας ντρέπομαι. Εμένα βρε ντρέπεσαι. Εγώ πάλι δεν σας ντρέπομαι καθόλου. Μια χαρά θα κοιμόμουν εδώ. Ωραία, τακτοποιήθηκε. Λοιπόν, θα πας κάτω να πάρεις ρεπό και θα έρθεις να μείνεις με τον άντρα σου. Μα νονά μου. Μίλησα! Και εσύ βρε κατεργάρα, γιατί δεν εμφανίστηκες νωρίτερα? Ξέρετε, εγώ άγχομαι με την πολλή δημοσιότητα. Είμαι low profile. Έλα, πάμε κάτω τώρα να σου δώσω και το δώρο σου. Δώρο, τι δώρο? Ένα πανάκριβο δαχτυλίδι που το είχα για την ύφη μου. Αλλά αφού εγώ δεν έκανα παιδιά, θα το πάρεις εσύ, σαν γυναίκα του βαφτιστήρα μου. Νονά μου, δεν ξέρετε πόσο με συγκινείτε, πραγματικά. Μα νονά μου, τώρα τι δαχτυλίδια είναι αυτά? Ένα μονόπετρο να το δεις. Μια κοτρώνα τόση με το συμπάθειο. Σαν τον κάλο του πατέρα του. Okay, θέλω να πω, νονά μου, μη φέρουμε τη Μάρο μας σε δύσκολη θέση. Καλέ, ποια δύσκολη θέση? Τι, η τερματοφύλακα του Ολυμπιακού θα με βάλει? Μην λέμε και ότι θέλουμε τώρα. Όχι, άλλα ήθελα να πω. Η Μάρο μας δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Όχι, τέτοιος. Μα δεν είναι που δεν με ξέρει. Τέτοια είμαι. Τέτοια και χειρότερη. Έλα, πάμε, κοπέλα μου. Πάμε, τσίκα μου. Κουκλάρα με εσύ. Ναι, τώρα μην τα παραλέτε. Δεν είμαι κυμπελούτσι. Μέχρι Σκάρλετ Γιόχανσον μπορώ να το δεχτώ. Αλλά μέχρι εκεί, παρακαλώ, να λείπουν υπερβολές, γιατί θα μας πάρουν με τις λεμονάδες. Ακουπές. Ciao baby. Ciao baby. Ciao baby. Πάμε, κοπέλα μου. Ciao. Ώστε έτσι, αγοράκι μου, ε. Ώστε δεν έτρεχε τίποτα με την καμαριέρα και απόψε θα κοιμηθείτε αγκαλίτσα, ε. Φτούς. Μη φταίνεις, ρε Βάσια, αφού η νονά μου το κανόνισε. Δεν φταίω εγώ. Και καλά, άσε με, παιδιά. Άσε με. Το φαν κλαμπ σου, βρε χαμένε. Οι θαυμάστριες σου, βρε. Τι θα πούνε άμα μάθουν ότι κοιμάσαι με δουλάρες? Θες θαυμάστες, ρε Βάσια? Θα με τρελάνεις για τη μάνα μου, μιλάμε. Μην τρελαθούμε κιόλας. Τελείωσε. Αν πρόκειται να συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου, αυτή δεν θα κοιμηθεί εδώ μέσα. Σε παρακαλώ, ρε Βάσια, μη χαλάμε το παραμύθι της νονάς μου, αφού την άκουσες τι είπε για το σπίτι στο ψυχικό. Ωραία, ας μείνει αυτή, αλλά θα μείνω κι εγώ. Πού θα μείνεις? Πού θα κοιμηθείς? Δεν με νοιάζει. Στο πάτωμα, στο καναπέ, στη χειρότερη, στο κρεβάτι. Ναι, και τη Μάρο πού θα τη βάλω? Να μη σου πω τώρα που θα τη βάλεις, γιατί είμαι και κυρία. Σε παρακαλώ, Βάσια μου, μη με τρελαίνεις, Ζαχάρη, σε παρακαλώ. Στο μπάνιο, εκεί να τη βάλεις. Τι, και πώς θα την ψήσω να πάω να κοιμηθείς στο μπάνιο? Αυτό είναι το επόμενο project. Ακούσε με καλά τι θα κάνεις.
Σ' αρέσει, σ' αρέσει, σ' αρέσει, σ' αρέσει, σ' αρέσει. Τι είναι το παιδάκι μου. Τι έγινε, στραβώθηκες με την Κοτρώνα, Κακομοιράκο, κατάπιες το σηκώτη σου, ψωμόλιζα. Ποιος το έδωσε αυτό το παιδάκι μου. Η νονά του Αλέξη. Καλά, ξετρελαμένη μαζί μου, εννοείται. Δεν θες να ξέρεις για το βαφτιστήρα. Τι. Ξετρελαμένος και αυτός. Μουξης και ξερός, βέβαια. Μόλις με βλέπεις το ένα μέτρο, κάνεις σαν τον υπουργό που βλέπει τη μίζα του. Εγώ με μίζα του, αυτός είναι υπουργός, έτσι. Άριστα, καλά. Ναι. Άντε να ζήσετε, καλούς απογόνους. Τράβα τώρα γιατί έχω και δουλειά όπως και εσύ. Εγώ δυνατό είμαι σε διήμερο ρεπό. Πας παιδί μου, σου μιλάω, έχουμε δουλειές. You a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. Ring. Να, Λυσάρα. Τι σε έπιασε, παιδάκι μου. Τι με έπιασε. Που μου φάγε τον άντρα μέσα από τα χέρια, τι με έπιασε. Ποιον άντρα, Μανούλα μου, ποιον άντρα. Ποιον άντρα, αγάπη μου, τον Αλέξη. Για μένα τον προόριζε η νονά του και ήρθε και μου τον έφαγε. Η σακαράκα. Ποιος είναι, παρακαλώ. Εγώ είμαι η Μάρο. Κρύψου, κρύψου, κρύψου. Θυμάσαι τι είπαμε. Ναι, 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 θυμάμαι. Έλα, πες μέσα. Έλα. Μέσα, 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 μέσα. Να είμαι κι εγώ. Τι έπαθες καλέ, γιατί κουτσένεις. Ε, α, αυτό. Δύο φορές γκρεμοτσακίστηκα κοιτώντας την Κοτρώνα της νονάς σου. Κοίτα πως αστράφτηκε. Ναι, Μάρο μου. Πρέπει να μιλήσουμε. Οχ. Γιατί κάνεις οχ. Γιατί κάπως έτσι ξεκινάνε και οι ήρωες της Μιρέλας και μας τραβάνε 20 επεισόδια. Μάρο μου, μου αρέσεις πολύ. Κι εγώ, κι εγώ. Αλλά είμαι πολύ απογοητευμένος από τις σχέσεις. Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Μπορεί να έχω πάει με πολλές γυναίκες, αλλά καμία δεν με ακούπησε πραγματικά. Ναι, κι εγώ, κι εγώ. Καμία δεν πήγε στον κόπο να δει βαθιά μέσα μου τον πραγματικό Αλέξη. Δυστυχώς οι γυναίκες είναι πια ό,τι αρπάξουν. Ναι, 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 μα μην νομίζεις και για τους άντρες, έτσι είναι, Άλεξ. Είσαι σαν τον ποδοσφαιρικό αγώνα σε μαγνητοσκόπηση. Ξέρουν από πριν το τελικό αποτέλεσμα, δεν το ξέρουν αφού είναι μαγνητοσκόπηση, ε? Αλλά έτσι το παρακολουθούν από συνήθεια. Παρ' όλα αυτά όμως, Μάρο μου. Δεν θέλω να μείνω μόνο στη ζωή. Ναι, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Κοίταξε, Άλεξ, μην με βλέπεις έτσι αυτάρκη και δυναμική. Κακά τα ψέματα, Άλεξ, όση και να είναι η δύναμή μου. Θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου. Όχι κι εσύ, Μάρο μου. Είσαι τόσο ξεχωριστή. Ναι, ναι, ναι. Αυτό μου το λέει και ο ψυχίατρός μου. Και θέλω να ξέρεις, Μάρο μου, ότι εγώ σε βλέπω σοβαρά και όχι σαν μια παχτή. Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Έλ, πάμε τώρα στο κρεβάτι, έλ. Όχι, Μάρο μου, αυτό ακριβώς σου έλεγα. Ότι θα ήθελα να γνωριστούμε πρώτα λίγο καλύτερα. Μα αυτό σου λέω κι εγώ, παιδί μου. Για να γνωριστούμε καλύτερα. Εδώ τα γνωρίζεις όλα καλύτερα. Έλα, βρε! Σούφεξε, έλα, έλα. Μάρο μου, Μάρο μου, εντάξει, θα κοιμηθείς απόψε εδώ για να μην χαλάσουμε το χατήρι στην ονά μου και την πληγώσω. Ναι, ναι, κι εγώ μην νομίζεις για την ονά σου θα το έκανα. Απόψε θα κοιμηθείς εδώ, αλλά δεν θα κοιμηθούμε μαζί. Και πώς θα γίνει αυτό το ξύμωρο, δηλαδή. Θα κοιμηθείς εσύ στο κρεβάτι και εγώ στην πανιέρα. Για να μην μπω στον πειρασμό, καταλαβαίνεις. Ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Εντάξει, Άλεξ, αν είναι για το. Για το καλό της σχέσης μας θα το κάνω, δεν έχω πρόβλημα. Πού πας τώρα. Πάω να ετοιμαστώ. Μας έχει καλέσει η νονά σου στην πισίνα για φαγητό. Να φορέσεις ό,τι ομορφότερο έχεις. Μην ανησυχείς. Θα βρω κάτι που να αναδεικνύει την Κοτρώνα. Τι έχεις εσύ? Τίποτα, την έχω. Απλά δεν μ' αρέσει όλη αυτή η κοροϊδία, ρε Βάσια. Αυτό έχω. Chance qui passe là, chance Ευχαριστούμε. Αχ, επιτέλους μόνη. Ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Έλα εδώ. Πού
πας εσύ. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Στάει. Εδώ. Τι έγινε, καλέ. Το πιάστηκα. Κραμπά. Κάνε λιμιά. Βαθιά πνοή, μύτη. Μάρο μου. Πρέπει καλύτερα να σταματήσουμε. Δεν είναι σωστό αυτό. Όχι, σωστό είναι. Σωστό. Όχι, Μάρο μου, είσαι πολύ ευαίσθητη και δεν θέλω να σου κάνω κακό, Μάρο μου. Καλέ, μην ανησυχείς για μένα. Αντέχω εγώ. Εγώ δεν ξέρω αν θα αντέξω μια ακόμα αποτυχία, άλλο ένα στραπάτσο. Πού σημαίνει. Που σημαίνει. Καλύτερα να μείνουμε σε αυτά που συμφωνήσαμε πριν. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Ας είμαστε οι μόνοι σε αυτή τη χώρα που τηρούμε τα συμβόλαιά μας με το λαό. Εσύ, πού πας, χαρά μου. Πάω στη ντουλαπίτσα να φέρω τις κουβερτούλες να στρώσω. Όχι, δεν πειράζει, θα το κάνω εγώ. Καλέ. Τι λες, βρε, δεν ξέρεις τα κατατόπια, εγώ τα ξέρω. Τι σε πιάσανε οι βιασύνες τώρα. Μου λες, δεν πάμε στη βεράντα να δούμε το φεγγάρι. Αλέξη, πολύ συχνά αλλάζει κατεύθυνση. Να το κοιτάξει, δηλαδή. Έχει ένα ωραίο φεγγάρι. Ένα ωραίο φεγγάρι. Παρσέλινο απόψε την ωραία. Πού πας, καλέ. Από εδώ είναι η Πανσέλινος, έλα. Ναι. Επειδή έχει κρύο, να σου φέρω μια ζακετούλα, μη μου κρυώσει. Αχ, πώς με προσέχεις έτσι, Αλέξη. Προχώρα, αγάπη μου, και έρχομαι. Προχωρώ. Ναι. Μέσα. Τι έγινε, γιατί ήρθες μέσα. Σκατά φεγγάρι, έχει σύννεφα, τίποτα δεν φαίνεται. Καλά, δεν πειράζει, αύριο. Πότε πρόλαβες και τα έβγαλες αυτά έξω, βρε. Δεν ήθελα να δεις την ντουλάπα μου, γιατί είμαι λίγο τσαπατσούλης και ντρέπομαι. Μην ανησυχείς, λίγο να μείνουμε μαζί, θα σε κάνω εγώ νοικοκύρη, θα σε κάνω εγώ νοικοκύρη. Μακάρι, Μαρό μου, μακάρι. Ναι, μακάρι. Δεν πας να στρώσεις τώρα, καλύτερα. Να πάω. Να πάω. Μάτια μου μεγάλα, μάτια μελαγχολικά. Η πια στάλα, τα βαθιά σας μυστικά. Λίγο να σ' αγαπούν. Τώρα γιατί ας σου τραγουδάει, μου λες. Τόσο πολύ την πήρε χαρά! Ρέμισε! Μου σπάει τα νεύρα, χρυσέ μου! Ποιος την αγαπά και τη το λέει! Σκάφερ μου, ρέμισε! Θες να χαλάσουμε όλα τώρα, να χάσουμε και τη βίλα και τα πάντα! Και κρύπα. Καλά, έχει χάρη που με αξιοπρεπείς. Σου σιγοκλαίνε. Τι κάνουμε τώρα? Προχωράμε, όπως είπαμε. Προχώρα στο δεύτερο μέρος του σχεδίου. Μωρό μου! Να! Μέσα. Μου επιτρέπεις να σε λέω μωράκι μου. Ναι, αλλά πιο σιγά. Γιατί? Είναι πιο ρομαντικό. Α, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, είναι όλα έτοιμα μέσα, μπορείς να πας. Να βγάλω τα παπούτσια μου και πάω. Ναι, να βγάλεις. Α! Αγόρι μου, τι έγινε? Μάρα, βοήθεια. Τι? Βοήθεια, Μάρα, ο σβέρκος μου, Μάρα. Το άτιμο το λικόπιασμα. Όχι. Κάτσε να σε τρίψω. Μην κουνιέσαι εσύ, μπορεί να πας μεγαλύτερη ζημιά. Νιώθεις καλύτερα εσύ? Τι καλύτερα, Μάρο μου. Είναι χρόνιο το πρόβλημα από τότε που δούλευα σε ρολογάδικο. Σκύψε, μου μείνε. Σιγά, βρε, Μάρο μου. Πιο μαλακά λίγο. Λοιπόν, αυτό ήταν. Τέλος. Πού πάτε? Τέλος. Πάω να φέρω τα πράγματά μου. Θα κοιμηθώ εγώ στην πανιέρα και εσύ στο κρεβατάκι. Όχι, μην επιμένεις. Δεν θέλω να έχουμε τράβαλα. Μα Μάρο μου, αφού είπαμε. Βρε, χαρά μου, δεν είναι ανάγκη. Χαρά μου. Όχι, περίμενε. Εντάξει, ικανοποιημένη. Δεν ξέρω, δεν είχα καλό οπτικό πεδίο. Δεν έβλεπα που έβαζε τα χέρια της. Βασιά. Εντάξει, αθώος λόγω αμφιβολιών. Ωραία. Άντε, μάζεψε εκεί τα πραγματάκια σου να πας σπίτι. Τι λες, καλέ, δεν θα είσαι καλά. Τα πάμε αυτά, εγώ εδώ θα κοιμηθώ. Ναι, και άμα βγει ξαφνικά η Μάρα από το μπάνιο, τι θα της πω? Δεν θα βγει. Γιατί, θα την χτίσουμε? Όχι, θα την κλειδώσεις μέσα. Τι? Και επειδή προλαβαίνω την αφελή σου ερώτηση, θα της πεις ότι φοβάσαι, μην μπείτε σε πειρασμό και θα πρέπει να κοιμηθείτε κλειδωμένη. Τι να πω. Κράκε, και θα το χάψει. Χρυσό μου, αυτή είναι τόσο καψούρα που μπορεί να χάψει τα πάντα. Τόσα έφαγε αυτό, δεν θα φάει. Που χάθηκες εσύ, παιδάκι μου? Πού είναι ο Μίλτος? Σπίτι του, για ύπνο. Εσύ γιατί τόσο αγχωμένη? Θα κοιμηθώ με τον Αλέξη. Άσε.
Τέτοιο άγχος δεν είχα ούτε όταν το πρωτόκανα. Πρώτη φορά βλέπω γυναίκα με άγχος επίδοση στο κρεβάτι. Αφού δεν μπορώ, παιδί μου, να υποδηθώ, κατάλαβες. Ξέρεις πόσους άντρες έχω καταστρέψει όταν μετά από φιλότιμες προσπάθειες όλη τη νύχτα τους είπα. Μόνο τόσο, ρε παιδιά. Μόνο τόσο. Δηλαδή, έλειος. Δεν το κρατάω το στόμα με κακό, δεν κατάλαβες. Έλα, πάω τώρα. Πάω. Άντε, άντε, καλό βόλι. Και πού σε το πρωί, πάρε ένα τηλέφωνο να έρθουμε να πυροβολήσουμε το Σεντόνι. Ναι, ναι, ναι. Άρε. Έφυγε το τσουλέκι. Πρόσεχε. Πρόσεχε, όλα θα τα βλέπω. Εντάξει, εντάξει, πες μέσα. Να είμαι κι εγώ. Έφερε και τα πρικιά μου. Ναι, ναι. Πώς πάει το λαιμουδάκι μας? Εντάξει, λίγο καλύτερα. Ναι. Εντάξει, να πηγαίνω κι εγώ τώρα. Νομίζω πως αυτό είναι το καλύτερο, να σε βοηθήσω. Να, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να πούμε καληνύχτα. Ο Θεός να την κάνει. Καληνύχτα, λοιπόν. Πάω. Ναι, μισό. Τι? Έλεγα. Να δώσουμε ένα φυλάκι στο λεμάκι για να περάσει τελείως. Τι ήταν αυτό? Τι το, δεν είναι το, ποιο? Α, το. Είναι ο εξαιρισμός. Δεν σου είπα πριν από λίγο ότι είναι χάλια? Ναι, είναι χάλια, είναι πολύ χάλια. Μαρό μου. Ναι. Είπαμε ότι θα... καλά, πώς κάνεις έτσι κι εσύ? Και ο Καραμαλής τόσα θα είπε. Δεν έκανε ποτέ τίποτα. Ούτε. Το είπε κανείς κάτι? Όχι. Μια χαρά με το πανταγκάλο. Συγγνώμη. Λυπάμαι για αυτό που κάνω, αλλά... Εντάξει, καταλαβαίνω. Κάνει υπομονή. Δύο μέρες μόνο. Μην τα λες εμένα, Χριστόφορε. Στον πούτο πες τα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Δεν θα τα πάμε καλά. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Τι έπαθες πάλι, ρε παιδάκι μου? Νομίζετε, τα είδα εγώ τα έσχισου. Με βαριά καρδιά τα έκανε. Έπρεπε να είμαι λίγο πιστικός. Άστα αυτά, τι γουστάρεις. Τι είναι αυτά που λες, ρε παιδάκι μου? Έπρεπε να την κλικάνω λίγο την κοπέλα για να την έχουμε με το μέρος μας, αφού τη χρειαζόμαστε για την ονά. Και στο κάτω-κάτω χείνη μου όρμηξε. Άστα αυτά, άμα δεν προκαλέστε στην πέφτουνε κοπέλα, είμαι κι εγώ και ξέρω. Ρε Σιβάσια. Ποιος είναι πάλι? Λέξη, άνοιξε λίγο, παιδί μου, είναι ονά, είμαι. Τι είναι, νονά μου? Συμβαίνει κάτι? Άνοιξε λίγο, παιδί μου. Μισό λεπτό, γιατί είμαι γυμνός. Μάρο. Άλεξ, τι έγινε? Πάμε μέσα. Πού να έρθω, καλέ, πού να πάω? Στο κρεβάτι μας. Στο κρεβάτι μας, δεν άντεξες, το καταλαβαίνω, δεν είναι. Ναι. Αυτό. Ναι. Όχι, να σου πω κάτι, αγάπη μου, πρέπει να δείξεις χαρακτήρα. Πρέπει να δείξεις χαρακτήρα, δεν πρέπει να υποτροπιάσεις. Να σου πω, περίμενε, το ξέρω ότι είναι δύσκολο με μένα, μου το έχουν πει κι άλλοι. Να σου πω, το ξέρω, σε έχει γυρίσει το μάτι, αλλά δεν πρέπει, μωρό μου, δεν πρέπει. Έλα που σου λέω και δεν αντέχω. Οκ, ήσουν πιστικός. Βάρα με στον τοίχο, μωρό μου, βάρα με στον τοίχο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην με αγχώνεις, γιατί δεν είμαι και τον παρισμένη. Χτύσε με, χτύπα με. Να μην πούμε κάτω από το κάλυμα. Γιατί? Γιατί είμαστε prime time. Σωστά. Έτσι. Πάμε. Είμαι έτοιμη, εγώ μπαίνω, έτσι. Πού πας, καλέ? Άρχισε εσύ και έρχομαι εγώ. Ενοχλώ. Τι είναι αυτά που λέτε, νονά μου? Τι είναι αυτά που... Τι κάνετε τέτοια ώρα εδώ πέρα? Ήθελα να σου πω μια καληνύχτα πριν πέσω και να σου δώσω αυτό. Τι είναι αυτό, νονά μου? Είναι το γούρι μου. Ελπίζω να σε βοηθήσει, όπως βοήθησε και εμένα. Σε ευχαριστώ πολύ, νονά μου. Σ' αγαπημένη σε βλέπω εσένα. Τι μου κάνετε, νονά? Τι έγινε, βάλαμε μπρος για το εγγονάκι? Όχι, καλέ, έτσι ανεξαρτήτως το κάνουμε. Τι είναι αυτά που λες, βρε αγάπη μου, στην νονά? Καλά τα λέει.
Εγώ να πηγαίνω τώρα. Καλή σας διασκέδαση. Ευχαριστούμε, Νονά. Καληνύχτα. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να είστε καλά, Νονά μου. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για την επίσκεψη. Καλό βράδυ. Κάτσε, γιατί δεν το έπρεπε να οργανωθούμε λίγο. Ναι. Πού ήταν το πόδι μου και πού ήταν το χέρι σου, κάτσε. Πού ήταν το πόδι μου, μισό να το σκεφτώ λίγο, να το σκεφτεί. Ήταν κάτι που με βόλευε, καταλάβετε. Βάλε το χέρι εδώ. Αχ, ναι, αυτό ήταν. Αυτό κλείδωσε. Τι έγινε, στο πάτωμα. Στο πάτωμα, με τα σανίδια, παιδαρέ μου. Γράφει ιστορία απόψε, παιδαρέ μου. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά, πιο δεξιά, πιο δεξιά. Πιο πάνω, πιο πίσω, πιο κάτω, πιο κάτω, πιο πάνω, πιο πάνω, πιο πάνω. Πιο ψηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Δεξιά, δεξιά, αριστερά, αριστερά, αριστερά. Κάσε, μωρή! Τι μου κάνεις, μάνα μου! Τι μου κάνεις, πασά μου! Δώσαμε, δώσαμε! Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Όχι, πού πας, πάλι. Πρέπει να ανοίξω την πόρτα, ρε παιδί μου, συνέχισε. Μα πώς θα συνεχίσω, όλο μόνο μου συνεχίζω. Καλησπέρα. Τι κάνεις εδώ, παιδάκι μου, τρελάθηκες. Η Νονά είναι πάλι αγάπη μου. Αγαπητή. Αχ, όχι, είναι η. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βασιλική Δελικούρα. Μάνα Ανδρέου. Το αφεντικό του Αλέξη και υπεύθυνη εργασιών στο ξενοδοχείο σας. Τώρα βρήκατε να συστηθείτε, μαντάμ. Τραβάτε το γιαπί σας, παρακαλώ. Λυπάμαι, αλλά δεν γίνεται. Ο Αλέξη πρέπει να έρθει μαζί μου. Υπάρχει πρόβλημα. Το σύστημα εξαιρισμού. Α, ναι. Ναι, 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 ναι. Ξέρετε, ακούγεται συνεχώς ένα τακατούκα, τακατούκα και οι πελάτες έχουν φρικάρει. Αγάπη μου, ξέρεις τι είναι αυτό το τακατούκα που ακούμε προηγουμένως. Ναι, το γνωστό τακατούκα. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο, εσύ πρέπει να έρθεις κάτω μαζί μου. Τι ρωτήθηκε να έρθει κάτω μαζί σου. Δεν έχει να πάει πουθενά. Εργαζόμενος είναι, μαντάμ, όχι σκλάβος. Ναι, αλλά οι πελάτες διαμαρτύρονται. Οι πελάτες, αυτή είναι η δουλειά τους, να διαμαρτύρονται. Αν κάθε φορά που μας λέγανε πελάτες τους ακούγαμε, θα αλλάζαμε επάγγελμα. Όχι σοτ, δεν έχει σοτ. Κάτσε, βρε αγάπη. Δεν μπορώ να. Ηρέμησε, ηρέμησε. Βρε αγάπη μου, άκουσε. Αφήσε με. Όλα τα βράδια του κόσμου είναι δικά μας. Λοιπόν, αν θέλεις να μην χάσεις τη δουλειά σου, σε ένα λεπτό να είσαι κάτω. Τέλος πάντων, ας το δεχτούμε. Καληνύχτα σας, δεσποινής μου, και συγγνώμη για την ενόχληση. Παρακαλώ, αλίμονο, δεν κάνει τίποτα. Απ' το Θεό να το βρεις, γουρούνα, να! Στόχι, ρε παιδί μου. Ανούλα. Ε. Πάρε αυτό το δίσκο και πήγαινε το στο τραπέζι της μάνας σου. Μπας και έχουμε πουθενά και καυστική ποτάσα να ρίξω στο πιάτο της. Να μωρέ, μην κάνετε έτσι, μην διαρρίζετε το κόμμα για έναν άντρα. Ναι, λες και υπάρχουν και πολλοί. Δεν είσαι κανένα σύριαλ. Κάτσε. Χυμώ. Κακό και φως είσαι σήμερα, γόρι μου. Α, όχι, Νονά μου, είμαι απλώς πτώμα. Ήρθε χθες το αφεντικό και με έβαλε να τσεκάρω όλες τις σωληνώσεις μέχρι τις 6 το πρωί. Πω, είδες τι παιδί σου δίνω. Θα σας πω όταν το πάρω. Θα γίνει κι αυτό. Δεν θα αργήσει η ώρα που θα σας παντρέψω. Τι πράγμα, Νονά μου. Καλά, δεν λέω και σήμερα. Πάλι καλά. Και αύριο μέρα είναι. Τι έκανε εδώ πέρα, είστε καλά. Δεν πειράζει, κορίτσι μου. Τι είπα, παιδί μου, μάζεψε τα μωρή. Μάζεψε τα μάτια. Συγγνώμη, σβαίνουν αυτά, εντάξει. Έλα, πάμε να σα βάλω. Το φίλι μου σου πατήσω το κεφάλι και καλό. Άισε, κύριε, να φύγει από εδώ. Κράτα το, σου το έχεις ακόμα, γιατί σε λίγο θα στο κόψω. Τ' ακούς? Τι θες εσύ εδώ, μου λες? Τι να θέλω. Ένα καφέ ήρθα να πιω και μου τον έβγαλες από τη μύτη. Τι έκανα πάλι, ρε παιδάκι μου? Από αυτό το τραπέζι δεν ακούστηκε κάτι για γάμο? Ηρέμησε, ρε Βάσια. Λόγια του αέρα είναι. Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Κανόνισε, γιατί δεν τη βλέπω καλά την καριέρα σου. Εντάξει. Φύγε τώρα πριν έρθουνε και άσε με να πάρω εκείνη τη ρημάδα την υπογραφή για το σπίτι. Εδώ γύρω θα είμαι. Είμαι σίγουρος. Έλα, μην το χαλάσουμε τώρα στο τέλος. Έλα. Τώρα θα τα καθαρίσουμε όλα με το βρωμοκόριτσο. Εντάξει, έλα, μα δεν ήταν τίποτα. Αχ, τέτοια κορίτσια σαν εσένα. Όμορφα και φωνητικά, δεν τα βρίσκεις εύκολα. Σιγά καλέ, δεν έκανα και τίποτα. Τη φούστα καθάρισα. Δεν υπέγραψα τον αγωγό Μπουργκά Αλεξανδρούπολη. Πώς τα λες! Γι' αυτό κι εγώ θα σας παντρέψω. Να μπει και ο δικός μου σε ένα δρόμο, να σοβαρευτεί, να νοικοκυρευτεί λίγο. Κοίτα, Νονά. Ωραία περνάμε, αλλά δεν είναι λίγο νωρίς για γάμους, Για γάμο ναι, για αραβώνα όχι. Απόψε κιόλας θα κάνουμε τους αραβώνες. Απόψε. Μα βρένω να μόλις τώρα γνωριστήκαμε, αλλά δεν έχουμε κάνει ακόμα τα βασικά. Θα τα κάνετε στη διαδρομή μέχρι να γνωριστείτε. Γι' αυτό γίνεται ο αραβώνας, για τη γνωριμία. Καλά, αφού το λέτε εσείς και αφού επιμένετε, να μην σας το καρδίσω. Μόνο που... Τι?
Υπάρχει κάποιος άλλος? Ε, καλέ, τι άλλος, για ποιο με περάσατε? Να, μωρέ, δεν έχω καλό φόρεμα. Μην έρθω και με το βρακί, γιατί σίγουρα θα κάνω εντύπωση, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι και καλύτερη. Και γι' αυτό σκάς. Τώρα θα πάμε στην Αθήνα να σου πάρω ένα φόρεμα. Την πιο ακριβή τουαλέτα που υπάρχει. Την πιο ακριβή τουαλέτα που υπάρχει. Οκ, okay, τότε αλλάζει. Πάμε. Πάμε. Ήρθατε. Νονά μου, όλα εντάξει με το φόρεμα? Ναι, εντάξει, όλα καλά, εντάξει, όλα εντάξει. Καλά. Λοιπόν, αγοράκι μου, έχουμε να σου πούμε πολύ ευχάριστα νέα. Α, ναι. Ναι. Τι? Έχεις να κάνεις τίποτα απόψε? Όχι. Έχετε κάποια ιδέα? Ναι. Να αραβωνιαστείτε με τη Μάρο. Τι πράγμα? Η Νονά επέμενε. Γιατί, έχεις αντίρρηση? Όχι, όχι, τι αντίρρηση να έχω, προς Θεού. Είπα κι εγώ. Και άμα θες, φέρε και τα παιδιά από το συνεργείο. Όχι, 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 καλύτερα να το κρατήσουμε σε κλειστό κύκλο. Α, καλά. Α, αφού το θέλει. Έτσι, κλειστό, κλειστό, δεν είναι καμία αντίρρηση. Ναι, ναι. Ποιος είναι? Απ' τη δουλειά είμαι, συγγνώμη. Κοίτα μετά να του ψάξεις το κινητό του. Εννοείται, το έχω υπόψη μου. Τι έγινε πάλι? Γιατί τεράχτηκες? Το συνεχίζουνε το τραγουδάκι για το γάμο? Όχι ρε παιδί μου, το ξέχασαν ήδη. Μια τρελή ιδέα ήτανε, πάει και πέρασε. Καλά, ας το πιστέψουμε. Πάντως έχει υπόψη σου. Σε βλέπω. Καλά, καλά, γεια. Τι έγινε ρε, τι μου τρένε αυτά? Τίποτα ρε φίλε, κάτι δικά μου. Έλα ρε που έχεις και παράπονο, όλο στη λούφα από χτες. Φίλος σου είναι το παλικάρι, αγόρι μου. Ο συνάδελφος. Και εσύ τραγουδιστής? Όχι, 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 ο Βαγγέλης είναι ηλεκτροματιστής. Ναι, είπα να έχω δουλειά περισσότερο από μία σεζόν. Τώρα με συγχωρείτε, με περιμένουν κάτι τουαλέτες. Ναι, ρε, να σας πω. Παρακαλώ. Το βράδυ έχουμε τους αραβώνες του Αλέξη μου μετά της Δεσποινίδος Μάρος. Ελπίζω να μας θυμίσετε για ένα ποτάκι. Ρε, εσύ, αλήθεια λέει? Ναι. Λοιπόν, θα έρθείτε. Λυπάμαι, αλλά το βράδυ θα έρθει η γυναίκα μου. Έχω να τη δω 4 μέρες. Καταλαβαίνετε. Τακούλη! Έλα μου! Αχ, συγγνώμη, κυρία, συγγνώμη. Έλα, αγάπη μου, βόηθαμε με τις τσάντες λίγο, σε παρακαλώ. Έρχομαι, έρχομαι. Μπα, τον βρήκαμε τον δρόμο. Ο Μίλτος έχει λυσάξει. Α, πα, παιδιά, τι κούραση ήταν αυτή. Αχ, όλη μπασκλασαρία στο κολονάκι ήταν σήμερα. Ψωνίσαμε, βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Η νονά μου, δηλαδή η νονά του Αλέξη. Άστα, σε παρακαλώ. Μου ψώνισε το φόρμα που θα βάλω απόψε στους αραβώνες μου. Τι? Τι? Ποιους αραβώνες, καλέ? Ναι, παιδιά, είναι αλήθεια. Απόψε αραβωνιάζουμε τον Αλέξη. Η νονά επέμενε, άστα λέμε. Μπράβο, Μάρο μου. Πολύ χαίρομαι που βρήκες επιτέλους το κορόιδο. Ευχαριστώ, Γιαννάκη, είσαι φίλος. Άστο λέμε, δεν είναι για σένα, είναι πρόστιχα αυτά. Εσύ, μωρή, γιατί έχεις τέτοια μούτρα? Γιατί μας πήρες τον καλύτερο, γι' αυτό. Μην ανησυχείς, αγάπη μου. Και οι άλλοι καλοί είναι. Γεια. Καλώς την. Αργείς να τελειώσεις? Γενικώς, ναι. Από εδώ σε κανένα τρίωρο. Το βράδυ πάμε να πιούμε ένα ποτάκι. Καλά θα ήταν, αλλά το βράδυ θα έρθει η γυναίκα μου να μείνει εδώ. Οπότε, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, γεια. Και να τη χαίρεσαι. Επιτυχίες βλέπω. Τι να το κάνεις, κυρία Βάσια μου. Η Βέρα είναι χειροπέδα. Μακάρι να έχει τα μυαλά σου και ο δικός μου. Τώρα είναι αργά. Τώρα που παντρεύεται, θα τη δει και αυτό στη Γλύκα. Τι κάνει, λέει? Δεν σας τα είπε? Το βράδυ αραβωνιάζεται με τη Μάρο. Με καλέσανε και εμένα, αλλά δεν θα μπορέσω να πάω. Εσείς θα πάτε? Αλίμονο. Άμα δεν πάω εγώ, ποιος θα πάει? Και είσαι σίγουρη, ρε παιδάκι μου? Εμένα πολύ βιαστικά μου φαίνονται όλα αυτά. Σινεμά δεν βλέπεις? Έτσι γίνεται και στο σινεμά στους μεγάλους έρωτες. Δεν ξέρω τι γίνεται στο σινεμά στους μεγάλους έρωτες. Εμένα πάντως κάτι μου βρωμά εδώ. Πρόσεχε. Τι να προσέχω, ρε Μίλτο, εγώ τώρα πετάω. Δηλαδή, συγγνώμη, είσαι φίλος τώρα εσύ? Μία φορά μου χαμογέλασε η τύχη και τι μου λες? Τι μου λες, να κάνω πίσω? Δεν σου λέω να κάνεις πίσω. Α, ξέρεις μα θέλω. Δεν σου λέω να κάνεις πίσω, σου λέω να κόψεις ταχύτητα. Η πολύ καψούρα σε έχει βαρύσει το μυαλό και δεν ξέρεις τι κάνεις, δεν βλέπεις μπροστά σου. Καλά, εγώ πάω τώρα να ετοιμαστώ και να σου πω, έχεις απόλυτο δίκιο. Θες ξούρα. Θες ξούρα. Μην έρθεις το βράδυ, θα σε χτυπήσω. Μπουλούκο μου εσύ. Χοντρούλη μου εσύ. Καλά, εσείς δεν τις λέτε τίποτα. Τι να τις πούμε, ρε Μίλτο, ακούει, Μάρο? Άμα τους κολλήσει κάτι, σκόλησε. Σωστό κι αυτό. Τώρα! Έρχομαι! Μπορώ? Εννοείται. Πέρασε, κάθισε. Ξέρεις, πριν από λίγο είχα πάει Αθήνα για μαλλιά και στο κομμωτήριο γνώρισα την Άννα την Ταλάρα.
Ξέρεις του Γιώργου. Και? Τίποτα. Την έπεισα να σε γνωρίσει, μπας και σε πάρει ο Γιώργος μαζί του στις συναυλίες που ξεκινάει. Αλήθεια λες? Φυσικά. Αλλά... τώρα που παρετούμε από μάνατζερ, σου πάει, πέταξε το πουλάκι. Αυτά ήρθα να σου πω. Καλή σου μέρα. Κάτσε ρε Βασιά. Τι είναι αυτό που λες τώρα, τι παρετήσαι? Τι να με κάνεις εμένα τώρα, τώρα θα σε μανατζάρει η γυναίκα σου πια. Ό,τι θες λες μου φαίνεται. Ναι, και αυτά για τους αραβώνες σου απόψε ποιος μου τα είπε? Ο Αντώναρος, για να μην ισχύουν. Τι να κάνω ρε Βασιά, η νονά μου το κανόνισε. Αφού η νονά σου τα κανονίζει όλα, τότε ας σου κανονίσει και δουλειά σε μαγαζί. Κάτσε ρε Βασιά, θα βρούμε μια λύση. Τώρα στο τέλος θα τα χαλάσουμε. Να σου πω. Επειδή πολύ σάλιο χάλασα με σένα, ναι, ο όρος μου είναι ένας. Δεκτός. Αν θέλεις νταλάρα και συναυλίες και τα συναφή απόψε κιόλας, θα μαλώσετε με τη Μάρο μπροστά στην Ανά και το πράγμα θα σταματήσει εδώ. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα της πεις πως είσαι γκέι. Τι? Τυρί. Και το παίζεις τρέιτ για την Ανά και την καριέρα. Λίγη τσιπανάχια πάνω της θα σε τζάσει. Και θα πιάσει τώρα αυτό? Γιατί να μην πιάσει? Και εμένα μου το έκανε ο Βασίλης Καράς παλιά και το έφαγα. Έλα, κάτσε. Τι με ήθελες? Μάρο μου, μπορεί να είμαστε λίγο καιρό μαζί, αλλά εγώ σου νιώθω σαν δικό μου άνθρωπο. Ωραία, καλά το πας. Για συνέχα. Θέλω λοιπόν να σου εκμυστηρευτώ ένα φρικτό μυστικό που βασανίζει την ψυχή μου. Τι είναι, καλά, λέγε παιδί μου, τι είναι? Είμαι ομορφόφιλος. Τι? Λέω, είμαι ομορφόφιλος. Το είμαι, το άκουσα, το άλλο δεν ακούω, είμαι. Ομορφόφιλος, χαρά μου. Ντε ρε που είσαι ομορφόφιλος. Ναι, καλέ, αδερφή. Εσύ, αδερφή. Σταμάτησε, σε παρακαλώ. Παιδί μου, αδερφή, πάω με άντρες. Ναι, ρατζούλε φουντωτή. Εντάξει, αυτό είναι σοβαρό. Δηλαδή, είσαι πολύ γκέι. Πολύ, πολύ. Εντελώς μιλάμε. Πιο πολύ δεν γίνεται, και με συστατική επιστολή παλιανά του. Δεν την πιστεύω την ατυχία μου. Αμ' εγώ τι να πω? Τι να πεις εσύ, αγάπη μου, εσύ το χαίρεσαι, τι να πεις? Και αυτά που σου έλεγα για τις γυναίκες που είχα ατυχίες, ναι, φόλα, ναι, ήταν. Φόλα, φόλα. Αυτός που με παράτησε ήταν ο Μπάμπης. Έρε βόμβα που έπεσε στα θεμέλια της δημοκρατίας, μωρέ, καλά τα λέγει ο Μίλτος. Ο Μίλτος έχει μυαλό, μπορεί να μην του φαίνεται, αλλά έχει μυαλό. Κάτι βρωμάει, μου λέγε εδώ. Πού εγώ μυαλό? Δεν άκουσα. Συγγνώμη, Μάρο μου. Και δεν μου λες, γιατί όλα αυτά τα αντριλίκια και φερετζέτες μου λες, ε? Έχει την καριέρα μου. Ποια καριέρα σου, χρυσέ μου? Η μισή πίστα νερά είδε στη λαδόκολα είναι. Ναι, και για την ονά μου. Είναι παλαιόναρχον, μη μας μείνει στον τόπο. Για την ονά σου πες, για την ονά σου. Και τι θα κάνουμε τώρα, βρε? Τι θα κάνουμε, με έχει ταράξει τώρα? Το βράδυ έχουμε λογοδοσήματα, τι θα κάνουμε? Η μόνη λύση είναι να τσακωθούμε στο τραπέζι των αραβών και να χωρίσουμε. Τι λες, βρε, και θα το πιστέψει αυτό η Αθηνά? Ναι, θα πεις εσύ ότι δεν συμφωνείς να βγω στο τραγούδι, ναι, γιατί ζηλεύεις και τέτοια χαζά. Ναι. Θα πω εγώ ότι αυτό δεν το έχουμε. Καλά, άστα, αντρικά δεν σε παίρνει, θα σπάσει κανένα καρπό. Άστα. Και ότι αυτό θα σταθεί εμπόδιο στην καριέρα μου, θα γίνει σφυρητού και ο καθένα μετά στο σαρδάκι του. Τέλο πάντων. Δύσκολο μου φαίνεται, αλλά αφού επιμένει, να το κάνουμε. Έχεις λίγο πάγο? Γιάννη. Παρακαλώ. Πιάσε ένα διπλό ουίσκι. Αμέσως. Τι έπαθες εσύ, τι μούτρα είναι αυτά? Ο Αλέξης. Τι? Το έχεις ακούσει το «είχε ένα κορμί σαν χέλι και τον φώναζαν Βαγγέλη»? Μη μου πεις. Το λέω, αγάπη μου. Το αγόρι που έπαθες την πλάκα σου μαζί του έχει πάει με περισσότερους άντρες από σένα. Αδερφή δηλαδή? Όχι, δεν τον λες και εντελώς αδερφή. Μετροσέξουαλ θα τον έλεγα. Τώρα αυτό τι είναι? Γκέι με το μέτρο. Βάλ το μυαλό στην πρίζα, αγάπη μου. Εσύ φταίς. Εγώ? Τι είπες, μωρή, τι είπες? Αν ήσουν πραγματική γυναίκα. Δεν είμαι εγώ πραγματική γυναίκα. Αν ήσουν πραγματική γυναίκα, λέω, θα μπορούσες να του είχες κάνει ένα απεταξάμιντο γκέι. Θα μπορούσες να τον φέρεις στον ίσιο δρόμο. Λες. Το ουισκάκι σου. Εδώ, εδώ. Και τι ώρα είναι απόψε οι αραβώνες? Στις 9 μετά τις ειδήσεις στην πισίνα. Και κοίταξε να είναι όλα στην εντέλεια, ε! Εντάξει. Ποιοι αραβώνες, καλέ, θα γίνουν αραβώνες? Ναι, έτσι λέω. Καλά, εσύ δεν είπες πριν ότι ο γαμπρός μας βγήκε νηφούλα? Ναι, αλλά σκέφτομαι να αλλάξω λίγο το story. Θα κάνω αυτό που μου είπες εσύ. Θα τον φέρω στο straight δρόμο. Είναι λίγος καιρός, όπως μ' αγκάλιασες,
κι αν δεν μ' αγκαλιάσεις όπως με φύλαγες, κι αν δεν με φύλας, κι αν αρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάς. Καλά, ε! Κούκλα είμαι! Δουλειά δεν έχετε να κάνετε εσείς! Βάλε μου ένα ουίσκι ακόμα. Γεια σας! Και στα δικά σας οι ελεύθεροι όλοι! Τι όμορφη που είσαι! Νονά μου, ε, δεν μου πάει πολύ. Έλα σε φιλίζω εδώ, μόνο τι ωραία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν ξέρετε πόσο ευτυχισμένοι με έχετε κάνει. Εμείς να δεις, νονά μου, τι ευτυχισμένοι που είμαστε, μωρό, πες. Ναι, 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 βέβαια, βέβαια. Κάτι έχεις εσύ απόψε, κακό και πως σε βλέπω. Α, όχι, 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 νονά μου. Μια χαρά είμαι, μια χαρά είμαι. Απλά έχω αγχωθεί για την καριέρα μου. Ναι, 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 ναι. Όλη την ημέρα αυτό σκέφτομαι. Ναι. Μήπως τελικά νονά μου ο γάμος είναι εμπόδιο στη δουλειά. Ανοησίες, ανοησίες. Αυτά είναι ανοησίες. Όταν υπάρχει αγάπη, όλα χωράνε. Ναι, όχι, νονά μου, δεν έχεις δίκιο. Ο Αλέξης μου βλέπει μπροστά. Μ' αρέσει που συμφωνούμε, αγάπη. Ναι, και εμένα μου. Όχι, γιατί τώρα με το μαγαζί θα αρχίσω και τις συναυλίες με τον Ταλάρα. Και όπως και να το κάνουμε, θα λείπω πολύ καιρό από το σπίτι. Και τότε βλέπω να έρχονται τα δύσκολα. Και εγώ τα βλέπω τα δύσκολα, τα βλέπω. Τα δύσκολα έρχονται. Είναι λίγο μπροστά μου, τα βλέπω, έρχονται. Να, ένα δύσκολο, δύο δύσκολα, τρία δύσκολα. Μ' αρέσει που συμφωνούμε, αγάπη μου. Αγάπη μου, δεν συμφωνούσαμε, δεν κάναμε. Όχι, γιατί εκεί η Μάρο άνθρωπος είναι. Δεν είμαι άνθρωπος εγώ, τι, επειδή έβαλα μία τιά, ένα γουναρικό, τι είμαι. Ναι, και τώρα που θα αρχίσουν να μου την πέφτουν οι θαυμάστριες. Ναι, ναι. Μπορεί κάποια στιγμή να τη δώσει. Μου τη δώσει, ρε, θα το πει. Όχι, αν και αυτό λε. Όχι, καλέ. Γιατί να μου τη δώσει, συγγνώμη, τι είμαι, επειδή έβαλα μία ταπεινή τιά και ένα γουναρικό έλειο. Όχι, κοίταξε, Αλέξη, να σου πω κάτι. Πιστεύω και είμαι σίγουρη δηλαδή ότι οι δημόσιες σχέσεις στη δουλειά σου είναι το παν. Τι λες τώρα, Μάρο μου. Καλά τα λέει η Μάρο σου. Ναι, αλλά τα περιοδικά. Θα γράφουν τα κουτσοπολιστικά περιοδικά διάφορα σκάνδαλα. Και κάποια στιγμή δεν θα θυμώσει. Βρε, χαζό είσαι. Άμα σε έχω εγώ άντρα στο κρεβάτι μου, ας γράφουν εντάξει μου πια να είναι. Χαίστηκα. Μακριά από την πριτζόλα που τρώμε. Ναι, αλλά θα λείπω μήνες. Μπορεί και χρόνια. Χρόνια! Χρόνια οι καριέρες δεν χτίζονται έτσι εύκολα. Ναι. Και πώς, τι, δεν θα σε πειράζει που θα μεγαλώνει το παιδί μας μόνη σου. Καθόλου, μωρό. Θα του λέω ότι πρέπει να είναι πολύ περήφανος για τον πατέρα του που τραγουδάει στην ξενιτιά για να μας έχει μέσα στα πούπουλα και στις τιάρες και που έχει πάει και με τις ωραιότερες γυναίκες στη σόμπιζα. Ναι, αλλά μπορεί να ρωτευτώ καμιά άλλη. Αρρώστιες να μην φέρνεις στο σπίτι και κάνε ό,τι θες. Είδες, βρε, τι μυαλωμένο κορίτσι σου δίνω, ε? Ευτυχώς, θα φύγω ήσυχη για τη Βραζιλία, γιατί εκτός από το σπίτι σου χάρισα και μια καλή κοπέλα. Ναι, βρε, νονά μου, αλλά... Ναι, αλλά άσε τώρα τα λόγια και φίλα τη γυναίκα σου. Ναι, φίλα, φίλα. Έλα. Φίλα, φίλα μου. Μάρο μου, δεν είπαμε... Μίλησα. Τώρα, μίλησε η νονά, μην τρέπεσαι, έλα κάτω για την νονά σου, έλα. Καλή, τι κάνουν αυτοί τώρα εκεί, γιατί δεν μπλακώνονται. Συγγνώμη. Καλησπέρα. Κυρία Βάσια, τι κάνετε εσείς εδώ? Η κυρία είναι η αφεντική του Αλέξη μας, λίγο στρίτζο θα σας πω. Α, χάρηκα πολύ. Ο Αλέξης μου έχει μιλήσει πολύ για σας. Α, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έτσι θα μου δοθεί η ευκαιρία να μιλήσω κι εγώ γι' αυτό. Καθίστε να πιείτε στις χαρές μας. Για τις χαρές σας πίνω ώρες τώρα. Μια στιγμούλα θα καθίσω μόνο να σας ευχηθώ και μετά θα φύγω. Γενικώς. Άσε, Βάσια, καλύτερα. Ούτως ή άλλως θα τους και εμείς το διαλύαμε τώρα. Σε λίγο. Άσε τη γυναίκα να καθίσει. Τι σε έπιασε, καθίστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε, ορίστε. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ, κυρία μου, για τους αραβώνες του Αλέξη μας. Αλλά κι εσείς, δεσποινής μου, διαμάντι μας φέρνετε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Λίγο ακατέργαστο, βέβαια, αλλά εξής όλο και κάτι θα βρεθεί κάτω από τη βρώμα. Βάσια. Τι κάνεις έτσι, παιδί μου? Καιρός ήταν και εσύ να μπει σε μια σειρά. Να σε δει και λίγο το σπίτι, όχι μόνο η φυλακή. Τι λέτε, καλέ, ποια φυλακή? Αχ, συγγνώμη, γάπα. Δεν ήξερα ότι δεν ξέρατε. Μήπως είναι ώρα να πηγαίνει σιγά-σιγά? Να πηγαίνω, χρυσά μου, να πηγαίνω. Αλλά μην ξεχάσεις να πάρεις το δικηγόρο σου. Μου είπε ότι με τους ψευδομάρτυρες που βρήκε θα κάνεις μόνο 5 χρόνια στον κορυδαλό. Τι λέτε, καλέ, ποιος δικηγόρος, ποιος κορυδαλός? Και με τα λεφτά που θα πάρεις όταν πουλήσεις το σπίτι στο ψυχικό εκείνο που σου χάρισε εκείνη η χαζή η νονά σου. Θα πληρώσεις και θα βγεις νωρίτερα. Καλέ, τι λέει
αυτή. Αλέξη, τι είναι αυτά, γιατί με λέει χαζή. Μην την ακούτε, Ρωνά μου, είναι τρελή η γυναίκα. Αχ, κυρία μου. Ο Αλέξης μας δεν είναι κακό παιδί, αλλά το μπλέξανε πέρυσι με κάτι. Με κάτι ναρκωτικά, με κάτι πόρνες από τη Βουλγαρία. Με κάτι σαπιά κρέατα. Α, εσύ θα ξέρεις και τη μάνα μου. Δεν αισθάνομαι καλά. Νονά μου. Μην την πιστεύετε. Όλα αυτά τα λέει γιατί είναι. Θέλεις να πεις εσύ, Αλέξη μου, γιατί τα λέω. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά. Έλα εδώ, εσύ, δίπλα στη γυναίκα σου, εδώ. Αχ, κυρία μου, μη μου στενοχωριέστε καθόλου. Μόλις παντρευτείτε θα τα κόψει όλα. Και τα χαρτιά και το χασίς και την πιάτσα στο ζάπιο. Κάνει και ζάπιο. Τι κάνει η Παναγία μου στο ζάπιο. Ταΐζει τις πάπιες από κάτι γέρους. Αυτό είναι το μόνο που δεν μου κάνει εντύπωση. Αυτό ήταν, δεν τη βγάζει καθαρή τώρα. Πόσο προβλέψιμος είσαι, χρυσό μου. Μια ζωή με τη βία. Και σου έλεγα να κόψεις τις παρέες με εκείνους τους μπράβους που κάνεις τίποτα εσύ. Ζαλίζομαι λίγο νερό. Κρατηθείτε, νονά μου, κρατηθείτε, γιατί σε λίγο έρχεται κι άλλο χτύπημα. Δηλαδή ο Αλέξης μου είναι. Ρεμάλι, μαντάμ, από τα λίγα. Δεν αφήσει αειδίες, λέω εγώ. Για μπάστε εσύ. Για μιλήστε εσείς, γιατί νομίζω θα χαρώ πολύ που διάλεξα εσάς για την ενημέρωσή μου. Αν δεν σηκωθείς να φύγεις τώρα, κι εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Ορίστε! Ορίστε, θαυμάστε το πραγματικό του πρόσωπο. Αχ, κοριτσάκι μου, θαυμάζω την υπομονή σου. Εμένα είναι 3 χρόνια μέσα, ναι. Σήμερα θα σε πάρω, αύριο θα σε πάρω. Τι, πού θα σας πάρει καλέ, αφού είναι γκέι. Τι, και γκέι. Νονά μου, όχι. Ψέματα είναι όλα. Ψέματα, νονά μου. Νονά μου, έλατε, νονά μου. Είδα τι έκανες, μόλι άλλη. Έλα, νονά μου. Λίγο νερό. Έλα, ήσυχα, τρίπτε. Ηρεμήστε. Ψέματα. Εγώ είμαι, μη φοβάσαι. Μεταξύ μας είμαστε, οι κοπέλες. Πώς είναι η νονά μου? Η νονά σου είναι μία χαρά. Της έδωσε ένα ηρεμιστικό και τώρα ετοιμάζει τη βαλίτσα της. Την περιμένει κάτω ταξί. Μαρό, ήθελα να σου πω. Κι εγώ ήθελα να σου πω. Ότι δεν το έχαψα ούτε μία στιγμή ότι είσαι γκέι. Α, ναι. Ναι. Και επίσης για όλο αυτό έτσι το σχεδιάκι που ετοιμάζατε, με ενημέρωσε πριν από λίγο η Μαντάμ Βάσια. Να σου εξηγήσω. Δεν ολοκλήρωσα. Αλλά επειδή είμαι μεγάλη καρδιά τελικά, σε συγχωρώ. Ναι. Σε συγχωρώ και λέω να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Τι λες? Έγιναν τόσα πολλά και τόσο ξαφνικά. Δεν ξέρω, χρειάζομαι λίγο χρόνο. Οκ. Άντε, γεια. Πού πας τώρα? Κοίτα, Άλεξη. Τα έλεγε προχθές και η Ανούλα Ιδρούζα στην εκπομπή. Αν με ήθελες πραγματικά, τώρα αυτή τη στιγμή θα με έσφυγες στην αγκαλιά σου και θα με έπνιγες στα φιλιά. Αλλά είναι φανερό ότι δεν με θες. Αφού το είπε και η Δρούζα. Καληνύχτα. Και κοίτα με αυτή τίποτα η νονά σου. Μην την πληγώσεις κι άλλο, ε. Είσαι εντάξει? Μια χαρά είμαι. Εγώ στο είχα πει πάντως να προσέχεις. Ωχ, ρε Μιλτάκο, άσε με, σε παρακαλώ τώρα. Άσε με, σε παρακαλώ τώρα, αλλά τα βλέπεις. Κύριε Μίλτο, εγώ θα φύγω. Κάτι υπόλοιπα που μείνανε θα τα κάνουν αύριο τα παιδιά. Εντάξει, ευχαριστώ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Πες καληνύχτα μου στον άνθρωπο. Νύχτα. Τι θα κάνεις τώρα? Τι να κάνω? Δεν έμειναν και πολλά. Σκυλάδικο. Τι να πω, ίσως και να είμαι για μέχρι εκεί.
Άντε, γεια. Sul letto vuoto, di pronto dai le lentetto a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Libe, libe, libelai, è un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Μεγάλη μας τιμή. Η Χαλή μου, ευχαριστώ πολύ για τα λουλούδια. Για να τι λέτε τώρα, πρώτη φορά στο μαγαζί μας. Να σας πω, δικό σας είναι, τον μανατζάρετε εσείς. Ναι, μάλιστα. Καλός δεν είναι. Μόνο καλός. Αυτός άμα του βγάλεις ιδέες που φοράει και του γράψει και ένα τραγούδι της προκοπής, τον έχει ρίξει το βέρτι στα αντικαταθλιπτικά. Πολύ χαίρομαι. Μόλις τελειώσει, να του πείτε να θέλει να κάτσει μαζί μας. Πολύ ευχαριστώ. Σκόπια, σκόπια, μη σκόπια. Σκόπια, σκόπια, μη σκόπια, λοιπόν. Σκόπια, σκόπια, μη σκόπια. Σκόπια, σκόπια, μη σκόπια, λοιπόν. Λίπε, 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 λάι. Εούν δυσάστρο σε τένε βάι. Σκόπια, σκόπια, μη σκόπια. Σκόπια, σκόπια, μη σκόπια, λοιπόν. Αβάλα μόλι κομίτσια του. Αβάλα μόλι κομίτσια του. Σκόπια, σκόπια, μη σκόπια. Σκόπια, σκόπια, μη σκόπια, λοιπόν. Σκόπια, σκόπια, μη σκόπια. Σκόπια, σκόπια, μη σκόπια λίγο. Λίπε, 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 λάι. Έχουν δυσάστρο σε τένεβαλ. Σκόπια, σκόπια, μη σκόπια. Σκόπια, σκόπια, μη σκόπια λίγο. Λίπε, 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 λάι. Έχουν δυσάστρο σε τένεβαλ. Σκόπια, σκόπια, μη σκόπια. Σκόπια, σκόπια, μη σκόπια λίγο.